Καλέσω τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, τον κύριο Νητερόπουλο, να μας πει δύο λόγια. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους συνέβαλαν στην οργάνωση της απόψινής εκδήλωσης για την επέτειο των 90 χρόνων του ξεριζωμού των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του χορευτικού ομίλου του Πνευματικού Κέντρου Νέας Ερυθρέας και του μουσικού σχήματος Δήθεν. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία του Οργανισμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου μας και του Δικτύου Ενημέρωσης Μικρασιάτης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Απολωνία. Αναφορές και ιστορίες έχουμε ακούσει όλοι για τον ξεριζωμό των αδελφών μας από τους τόπους που αγάπησαν και δημιούργησαν από το τίποτα περιουσίες και πλούσιο πνευματικό και πλούτο πνευματικό. Με συγχωρείτε γιατί δεν φαίνονται με τα φώτα. Ζώντας ειρηνικά, αδελφωμένα, αντάμα, με αλλόθρησκους και αλλοεθνείς. Οι Έλληνες άφησαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, πήραν μαζί τους όμως τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, την αστήρευτη δημιουργικότητά τους και ξεκίνησαν εδώ από την αρχή προσφέροντας στον τόπο μας πολλά, πάρα πολλά. Όσο τα ήθη και τα έθιμα αυτά αναβιώνουν από τους νεότερους, οι πατρίδες των προγόνων τους δεν χάνονται, γιατί δεν σβήνονται από τις ψυχές. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ας αντλήσουμε δύναμη από τις αξίες του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και ας προχωρήσουμε δημιουργικά, συμβάλλοντας στην αναγέννηση και την προκοπή του τόπου μας. Σας εύχομαι μια ευχάριστη βραδιά. Σας καλησπερίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών της Απολωνίας. Εδώ στον μικρό παράδεισο της παραλίας μας, αυτή τη βραδιά, που είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας, παρότι ξέρουμε ότι έχετε σοβαρότατο καθήκον στις 9 η ώρα. Βρίσκεστε όμως εδώ, διότι κι εσείς είστε Μικρασιάτης. Και πνευματικός μας πατέρας, βεβαίως. Καλωσορίζουμε επίσης και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους φίλους που βρίσκονται εδώ απόψε. Για την Απολωνία είναι μια πάρα πολύ σημαντική βραδιά, γιατί κλείνει σε λίγο τα 2 χρόνια της παρουσίας της και μετράει ήδη πάνω από 60 μεγάλες εκδηλώσεις, ξέχωρα από τις ομάδες δημιουργίας που λειτουργούν και θα συνεχίσουν και αυτή τη χρονιά. Μέσα στη λέλαπα των αλλαγών της ζωής μας, εμείς επιμένουμε να υπηρετούμε το όραμα που γέννησε αυτό το σύλλογο και συνοψίζεται στο τρίπτυχο πολιτισμός ως κοινωνικό αγαθό, προσφορά και σύσφιξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής και προσωπικά τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιάννη Νητερόπουλο, που από την αρχή αγκάλιασαν αυτή την εκδήλωση και που κάνουν άνοιγμα σε συνεργασία με τους συλλόγους. Αυτή ας είναι η αρχή μιας πολύ δημιουργικής πορείας συνεργασίας.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Αργυρουδάκη, για την βοήθειά του, τον άνθρωπο του πολιτισμού, της Βούλας και τώρα του Δήμου μας, το φίλο και επί χρόνια πολύτιμο συνεργάτη μου, τον Στέφανο τον Χατζηστεφάνο. Δικές του δημιουργίες είναι οι αφίσες που είδατε παντού, οι προσκλήσεις, τα σκηνικά και τέλος πάντων και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Δημήτρη τον Παντέλα, γιατί που είναι ο δημιουργός του μικρασιάτης.gr και του διαδικτύου αυτού που προσπαθεί να συνενώσει όλους τους μικρασιάτες της Ελλάδας αλλά και της γης, τον κύριο Κοντάρα, την Μαριάννα τη Μαστροσταμάτη, η οποία είναι κοντά μας, τη Βιβί την Βουτσελά και όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, καθώς και όλους τους εργαζομένους στον ΟΑΠΑ και στην Καθαριότητα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη βουλευτή μας, την κυρία Γεωργία Μαρτίνου, που μας τιμά απόψε με την παρουσία της. Θα μου επιτρέψετε και ένα ευχαριστώ για έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται ανάμεσά μας, βρίσκεται όμως ψηλά και μας παρακολουθεί. Είναι ένα προσωπικό ευχαριστώ που όφιλα όμως να το κάνω και δημόσιο. Ένα ευχαριστώ σε ένα κοριτσάκι που ήρθε από τον Μπουτζά της Σμύρνης και με μεγάλωσε λέγοντάς μου, αντί για τα παραμύθια της γιαγιάς, μόνο την αλήθεια της προσφυγιάς. Στην Κατίνα λοιπόν, Διαμαντή, Γκιονάκη, οφείλω εγώ προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Απόψε θα πιαστούμε όλοι από το χέρι και θα ταξιδέψουμε στη γη της Ιωνίας. Εκεί όπου ο αγέρας του Αιγαίου έσμιξε με τους ψιθύρους της Ανατολής και έπλασε τα έπι και τα λυρικά ποίηματα. Εκεί όπου τα κύματα σμίλεψαν τις ψυχές και τις έμαθαν να στείνουν ναούς και βωμούς και κύονες περίτεχνους για τους θεούς τους. Εκεί όπου ο νους γέννησε τη φιλοσοφία, ο πλούτος την ομορφιά και ο αγώνας την αγάπη για την πατρίδα. Θα ταξιδέψουμε μέσα στο χρόνο, για να μπούμε κι εμείς μέσα στο πολύχρωμο πλήθος, στην προκυμαία της Σμύρνης, στο ΚΕΝ. Και θα φουγκραστούμε τα γέλια και τις σαμπανιέτες, καθώς το καμπαναριό της Φκαγιές Φωτεινής θα μας χαμογελά από ψηλά. Κι ύστερα θα μπούμε στις βάρκες και στα καΐκια του ξεριζωμού, καθώς πίσω η πόλη θα καίγεται. Η ψυχή της όμως θα ταξιδεύει στο Αιγαίο, μέσα σε μια χούφτα χώμα, και θα έρθουμε μαζί στη φτωχομάνα πατρίδα. Θα ριζώσουμε, θα ανθίσουμε, στείνοντας τις ζωές μας ορθές. Και θα κάνουμε παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα, για να πυθώσουμε μέσα στη δικιά τους φούχτα το χώμα της Ιωνίας. Και έτσι στο τέλος θα σπουγγίσουμε το δάκρυ. Γιατί απόψε σας καλέσαμε εδώ σε μια βεγγέρα. Σε μια βεγγέρα που έρχεται κατευθείαν από τα αγιασμένα χώματα της Ιωνίας και μας φέρνει τη ζωή και την ελπίδα που τόσο έχουμε ανάγκη. Κοπιάστε λοιπόν στον κόσμο των πατρίδων που ποτέ δεν υπήρξαν χαμένες, αλλά θα μείνουν αιώνιες όσο θα υπάρχουν εκείνοι που θα τις θυμούνται, θα τις τραγουδούν και θα τις λατρεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και καλώς τους, έλεγε η γιαγιά μου την έτσι. Η καταγραφή μιας μεγάλης γενοκτονίας στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων βρίσκει την έκφρασή της με την επίσημη ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου, η μέρα που η Σμύρνη πυρπολήθηκε από τα κεμαλικά στρατεύματα, ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η ανακήρυξη της μαρτυρικής επετείου, ως ελάχιστη αναγνώριση των θυμάτων της τραγωδίας,
έγινε μετά από πίεση της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων, όπως μνημονεύεται και στο Προεδρικό Διάταγμα 304 του 2001. Με την τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922, ξεριζώθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Έλληνες από τα χώματα της Ιωνίας και της Μικράς Ασίας γενικότερα. Άγνωστος παραμένει όμως ο συνολικός αριθμός των χριστιανικών πληθυσμών που εξολοθρεύτηκαν με διάφορες μεθοδολογίες την περίοδο 1914-1923. Σήμερα, 90 χρόνια μετά, πολίτες και σωματεία αποτείουν φόρο τιμής στα θύματα, με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια. Και εμείς σήμερα εδώ, στην απόψινή μου μικρασιατική βεγγέρα, εδώ στη Βούλα, κάνουμε το ίδιο πράγμα. Την εκδήλωση αγκάλιασε με θέρμη ο Δήμος και ο Σύλλογος Γυναικών Βούλας Απολωνία. Τα τελευταία 20 χρόνια, μια νέα γενιά ιστορικών μελετά συστηματικά τη μικρασιατική καταστροφή, τις επιπτώσεις της και την ουσιαστική συμβολή των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε ακόμα και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, στη σύγχρονη οικονομική κρίση. Την ίδια στιγμή, οι μικρασιατικοί σύλλογοι προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν, να καταγραφούν, να επιβιώσουν, επαιτούν αντί να διεκδικούν την κατασπατάληση της περιουσίας τους από το ελληνικό κράτος. Και οι νεότερες γενιές των μικρασιατών αναζητούν τις ρίζες τους, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Αξιοποιώντας λοιπόν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, ξεκινήσαμε το 2009 μια προσπάθεια εξωστρέφειας των δραστηριοτήτων των συλλόγων μας, με στόχο καταρχήν την επικοινωνία μεταξύ μας. Έτσι δημιουργήθηκε το δίκτυο Μικρασιάτης.gr, το δίκτυο ενημέρωσης των μικρασιατικών συλλόγων. Σήμερα, και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, παρευρίσκονται μαζί μας εκπρόσωποι αρκετών μικρασιατικών συλλόγων. Της Συνασού, του Σωματείου της Συνασού της Καπαδοκίας, της Ένωσης Μικρασιατών Βύρωνα, των Αλατσατιανών, τα εισόδια του Θεοτόκου και της Ένωσης Μυρναίων με τον πρόεδρο, τον στρατηγό μας, τον κύριο Ευάγγελο Τσίρκα, τους οποίους ευχαριστώ. 4 χρόνια καθημερινής παρουσίας στο ίντερνετ, με νέα του μικρασιατικού ελληνισμού, ραδιόφωνο και τηλεόραση, παρουσία σε όλα τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter κλπ, χιλιάδες αναγνώστες και έδρα του αρχικά τη Θήβα. Και σήμερα το Δήμο Βούλας, Βάρης Βουλιαγμένης, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι από εσάς που είστε σήμερα εδώ το γνωρίζετε. Στην πορεία του αυτή μέχρι σήμερα το δίκτυο Μικρασιάτης.gr έγινε χάρη στη βοήθεια των αναγνωστών του σημείο συνάντησης, πληροφόρησης, συλλόγων μικρασιατών, Κωνσταντινουπολιτών, Ιώνων, Καπαδοκών, Ποντίων, Θρακών, αλλά και δραστηριοποιημένων πολιτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ομογένεια. Το δίκτυο Μικρασιάτης.gr δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην επίπονη εθελοντική εργασία και προσφορά ευαισθητοποιημένων μικρασιατών. Καθημερινή μας επιδίωξη είναι η βελτίωση και ο πλουτισμός του, ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες δίκτυο ενημέρωσης, μια βάση δεδομένων που αλληλεπιδρά με τους μικρασιάτες, συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάδειξη και κληρονομιά των προγόνων μας και στην προσέγγιση της κρίσιμης τέταρτης γενιάς μικρασιατών, τώρα που οι δεσμοί με το παρελθόν και την ιστορία χαλαρώνουν. Είναι σήμερα το χρέος στους προγόνους μας, είναι το χρέος μας στις νεότερες γενιές. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στην απόψινή μας βεγγέρα. Κυρία Μαριάννα Μαστροσταμάτη, πρόεδρος του Συλλόγου Αλατσατιανών της Αθήνας, θα μας διαβάσει τώρα 4 αποσπάσματα από το βιβλίο της Διδός Σωτηρίου «Μέσα στις Φλόγες» και από το βιβλίο «Μετά τα Αλάτσατα, η Αλατσατιανή ανά τον κόσμο», που είναι έκδοση του Συλλόγου των Αλατσατιανών. Θα παρακαλούσαμε για την περισσότερο συγκινητική ροή των κειμένων να μην χειροκροτείτε ενδιάμεσα, αλλά να κρατήσετε τον ενθουσιασμό και τα χειροκροτήματά σας για το τέλος. Ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκανε ξαφνικά έξω από την ποτριγωνική τους γη. Παρατήσανε εκεί τα σκοτωμένα παιδιά τους, τους γονιούς τους άταφους. Παρατήσανε περιουσίες, το φαγητό στο τζάκι, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο σιρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων τους στους τοίχους και βάλθηκαν να τρέχουν. Να φεύγουν κυνηγημένοι από το τουρκικό μαχαίρι
και τη φωτιά του πολέμου και λογίζονταν τυχεροί που αντάλλαξαν το έχι τους, την ίδια τους την πατρίδα, το δικό τους παρελθόν με μια στάλα σιγουριά. Άρπαξαν βάρκες, καΐκια, βαπόρια, ακόμα και σχεδίες, και πέρασαν τη θάλασσα σε έναν ομαδικό, φοβερό ξενιτεμό. Από βραδείς κοιμήθηκαν οι κοκυρέοι στον τόπο τους και το πρωί ξύπνησαν άποροι φυγάδες, αλίτες και ζητιάνοι στα λιμάνια της Σαλονίκης, του Πειραιά, του Βόλου και της Πάτρας. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι με τη θλιβερή ταμπέλα «Πρόσφυγας». Πού να κουμπίσουν, πού να σταθούν, τι να σκεφτούν, τρέμανε από το φόβο. Τα μάτια τους κόκκινα ακόμα από εκείνο το πύρινο ποτάμι της κόλασης που διάβηκαν. Και σαν πατήσανε το πόδι τους στο στέρεο έδαφος της μάνας Ελλάδας, μετρήθηκαν αναμεταξύ τους. Ποιοι λείπουν? Αλλά και αυτοί που φτάσανε, απλώναν τα χέρια και αγγίζαν το κορμί τους για να βεβαιωθούν πως δεν ήταν βρικόλακες. Έψαχναν την ψυχή τους να βεβαιωθούν πως είναι στη θέση τους. Μα αυτή ήταν άφαντη. Είχε μείνει πίσω, δίπλα στους αγαπημένους τους νεκρούς, στα νοικοκυριά και τα καζάτια τους, και από εκεί που ήταν τους έστελνε την ελπίδα. Η πρώτη εκείνη ελπίδα που ήρθε και φύτρωσε, ήρθε και διαδόθηκε σολωνών το δύστιχο κεφάλι και έγινε ανάγκη να την αποζητούν σαν το νερό, σαν το ψωμί και σαν τα λάτι. Περαστικοί θα είμαστε. Ας βολευτούμε όπως όπως και πού θα πάει. Θα ξαναγυρίσουμε στα μέρη μας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί αυτό δεν το χωρούσε ανθρώπινους. Πως χθες ακόμα ήσουν νοικοκύρης. Ψάχναν τον αίτιο και οι περισσότεροι αναθεμάτιζαν τον ουρανό. Άλλοι πάλι τον Κεμάλ και άλλοι τον Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο, την Αντάντ. Τους φίλους και συμμάχους που τα έφτιαξαν με τον Τούρκο κάνοντας business, στέρεα θεμελιωμένες, στη φρίκη και το αίμα αθώων, αμάχων ανθρώπων. Τα όμορφα λιμάνια της μάνας Ελλάδας άλλοι τα είχαμε επισκεφθεί στο παρελθόν και άλλοι τα ξέραμε από τις καρποστάλ, με τα ρομαντικά μαυιά ηλιοβασιλέματα. Τώρα, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο για μέρες, ράκι σωστά και με τη δυσεντερία να μας θερίζει, αυτά τα λιμάνια έχασαν για μας κάθε ομορφιά. Καθόμαστε στο δρόμο και δίχως κανένα συνέστημα ντροπής αποπατούσαμε. Αυτό που μέχρι χθες ξέραμε σαν ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα πρέπει να διπλώθηκε και αυτό μέσα στον προσφυγικό μας μπόγο. Για μας υπήρχαν μόνο οι χοντρές ανάγκες της ζωής, τυραννικές και απέσιες. Μικροί μεγάλοι στριμωχνόμαστε στις παραλίες κοιτάζοντας έτσι αποβλακωμένα το σιρεκέλα του νερού. Άλλοι άβουλοι με μια έμονη ιδέα ο καθένας φινωμένη στο κεφάλι του. Κι άλλοι με μια άνοια αποκρουστική. Οι πιο τυχεροί ήταν αυτοί που ξέδιναν, γιατί έκλαιγαν σπαραχτικά ή βρίζανε ή μούγκριζαν από τον πόνο. Σκηνές και εικόνες βιβλικές που δεν τις χωράει ανθρώπινος νους. Όπως αυτή με μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα, που από καιρό σε καιρό πετούσε ένα τραγικό νανούρισμα. Μέσα σε αυτή την αθλειότητα που κυριαρχούσε παντού, μπορούσαμε όλοι να ακούμε εκείνο το ήρεμο και γαλήνιο, το μακρόσυρτο νανούρισμα. Να ρα να να να, να ρα να. Στην αγκαλιά της κρατούσε ένα παιδικό μαξιλάρι και ντυμένο με θαλασσοπούλια,
όλο το σκέπαζε και όλο το γλυκό φιλούσε, ενώ όταν σήκωνε τα μάτια της από αυτό κοίταζε γύρω της πανικόβλητη. Δίπλα της, ο γέρος πατέρας της έσκυβε συχνά στο αυτί της και την καθησύχαζε με λόγια που εμείς δεν ακούγαμε, μα μόνο για λίγο. Ένας από τους δημοσιογράφους που συνήθιζαν καθημερινά να περνούν και να αποτυπώνουν αυτήν την άκρως ενδιαφέρουσα δική μας κατάσταση, σταμάτησε μια μέρα μπροστά σε αυτή τη νέα γυναίκα. Σκοτισμένος και βαριεστημένος όπως φαινόταν από τις τόσες πληροφορίες των προσφύγων, έσκυψε λίγο προς το γέρο πατέρα και τον ρώτησε για να μάθει τι ακριβώς συνέβη με αυτή τη νέα γυναίκα. Ο γέρος σήκωσε το βλέμμα του και τον κοίταξε για λίγο χωρίς να απαντά. Στη συνέχεια τον ακούσαμε που είπε γελώντας. «Τίποτα βρε γέ μου, να ένα λάθος είκαμε. Το αγοράκι της έσκυψε να πάρει από την κούνια και αντί γι' αυτό υπήρε το μαξιλάρι και έφυγε». Αλέ, αγάπη μου, τα παλαιά μου βάσανα περάσανε και πάνε, τα τωρινά οχ αγάπη μου, τα τωρινά γεννήκανε φιδιά για να με φάνε. Μανταλένια, μανταλένια, σαν περνάω να με κλεισένια. Μανταλένια το όνομά σου και γλυκό το φίλημά σου. Αν είναι να οχ αγάπη μου, αν είναι να έχω βάσανα και πίκρες για σένα. Σιρέ πουλί, οχ αγάπη μου, σιρέ πουλί μου στο καλό και έχει ο Θεός για μένα. Μανταλένια, μανταλένια, Μανταλένια το όνομά σου και γλυκό το φίλημά σου. Ο πατέρας νίκησε αμέσως ένα μικρό σπίτι στη Φρεατίδα. Η μητέρα τα κατάφερε γρήγορα και με το τίποτα συμμόρφωσε εκείνο το άδειο σπίτι. Αγόρασε λίγα κουζινικά, ένα παλιό τραπέζι, μερικές καρέκλες. Μετά άνοιξε με αργές κινήσεις, σαν σε ιεροτελεστία, τους μπόγους μας. Κρέμασε πρώτα δύο πίνακες στον τοίχο και στη συνέχεια στα παράθυρα
κρέμασε τις κουρτίνες της μικροαστικής μας αυταπάτης. Οι προσφυγικοί μας μπόγοι αγκάλιαζαν στοργικά και συντηρούσαν την επιβίωση του παρελθόντος της οικογένειάς μας. Αλλά στέκονταν εμπόδιο στο να ατενίσουμε το παρόν και το μέλλον μας στις πραγματικές του διαστάσεις. Είχαν πραγματικά τόσο περίεργα πράγματα μέσα ή έτσι φάνταζαν τώρα μπροστά στα μάτια μας? Μπέρδευαν το πολύτιμο με το ασήμαντο, το χρήσιμο με το περιττό και έδιναν τώρα ανάγλυφη την εικόνα του κυνηγημένου και τρομοκρατημένου που του μένουν ελάχιστες στιγμές να διαλέξει και να αποφασίσει τι θα πάρει από το παρελθόν του για να τραβήξει στο άγνωστο. Μπροστά στους ανοιχτούς προσφυγικούς μας μπόγους, μείναμε να κοιτάζουμε τα ασημικά πάνω σε κάτι άχρηστους φραμπαλάδες κρεβατιών. Μερικά μανταλάκια της μπουγάδας, σκορπισμένα πάνω σε ένα γουναρικό της μητέρας και δίπλα ρετάλια και κουρέλια, θαρώ πως ήταν κουρέλια, μαζί με κουμπιά και κάλτσες, ενώ παρακάτω γυάλιζαν τα χρυσά κιάλια λωρνιών που τα κρατούσαν οι γονείς μου στα γκαλά της όπερας όταν κατέβαινε να τραγουδήσει στη Σμύρνη η Σαμπανιέβα. Το μπρούτσινο θυμιατό της γιαγιάς, καλογιαλισμένο, δίπλα στις μασιές του πατέρα. Μ' αυτές έστριβε κάθε πρωί τα μουστάκια του για να διατηρούνται αλλά Κάιζερ. Να και το βελούδινο σακουλάκι της μητέρας και οι νότες της Δρυρής για το πιάνο. Η πρώτη σαλιάρα της Ινός και η δική μου ροζ Σαρλότα με τις κρεμαστές ξανθές μου μπούκλες, ξεφτισμένες και κακοπαθημένες τώρα. Ο Στέφος πήρε το ροζ καπελάκι με τις ξανθές μπούκλες και το φόρεσε στο κεφάλι του κάνοντας αστεία για να γελάσουμε. Κανενός τα χείλη δεν χάραξαν. Η μητέρα πλησίασε το Στέφο, πήρε από το κεφάλι του τη ροζ μου Σαρλότα και κοιτάζοντας με θλίψη τις ξεφτισμένες μπούκλες, είπε: «Έτσι δάσπηγα να ράψουν και τη Μικρά Ασία στο χάρτη της Ελλάδας. Δουλειές πρόσκαιρες που γρήγορα ξεφτούν». Μην είσαι μου να σου στείλω λαλέδακι απ' το βουνό τσιγάρι μου. Μην είσαι μου να σου στείλω λαλέδακι απ' το βουνό τσιγάρι μου. Να τα βανείς το ποτήρι να θάρεις πόση με εγώ τσιβαέρι μου. Να τα βάλεις στο ποτήρι να θάρεις πόση με εγώ τσιβαέρι μου. Δε μου λες έψες το βράδυ ο θύμος σου τι τα ανετσιβαέρι μου. Δε μου λες έψες το βράδυ ο θύμος σου τι τα ανετσιβαέρι μου. Δυο σου φιλί μ' απαντήσαν και για σένα μη πάνε τσιβαέρι μου. Δυο σου φίλοι μ' απαντήσαν και για σένα μη πάνε τσιβαέρι μου. Καποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα του Μπούτσα τσιβαέρι μου. Από ράκι του Μπουρνόβα και καρότσα του Μπούτσα τσιβαέρι μου. Πόσα τα λάρα γυρεύεις να μας πας το κουκλού Τζατζιβαέρι μου.
Μαρτυρία Φραγκός Πολυχρόνη, το Γένος Μαργαρίτη, γεννημένη στα Αλάνσατα της Μικράς Ασίας το 1910. Μέρα διωγμού, στην τόπια ιδιωματική, αλλά τσατιανή γλώσσα. Στους πανοχωριανούς μήλους μας συμβάλανε σε μια σειρά πιο στενή για να μας ελέγχουν από εδώ και από εκεί τα ταγκαλάκια πάνω στα λόγατα και από κυδανάς ξεκινούσαμε. Ήπρεπε να περπατούμε με διαταή και να σταματούμε με διαταή. Άμα η φώναζε ο Τούρκος «Ντουρ» και περπατούσε κανένας, ούτε που λογάριαζε τι ήταν. Μπαμ, του ρίχνε με τη μια. Η μάνα μας, έγκυος τότε, κοιτούσε να μας το θυμίζει. Κάτω το κεφάλι. Μη χαζεύετε και μην τους κοιτάτε. Στο μακαρόνο το μαγαζί είχαν αφήκει το ρολόι στον τοίχο, το πρόσεξα. Ήταν ένα μεγάλο όμορφο ρολόι, μα ήταν σταματημένο γιατί έδειχνε 4 και 10. Πάντως εμείς πρωί φύγαμε. Αφήκαμε τσιπανοχωριανή μήλη και πιάσαμε το δρόμο μέσα από το ρουμάνι που πάει για το Τζεσμέ. Τα δυο και τρία ρούχα που υφορούσαμε και η ζέστη μαζί με την πείνα και τη δίψα δεν μας αφήνανε να κουνήσουμε πια τα ποδάρια μας. Εκεί δά ίσια πάνω, πριν στρίψουμε αριστερά για το δρόμο που πάει στο Τζεσμέ, είχε μια βρυσούλα, μια πηγή, κοίταχε μέρα νύχτα δροσερό νεράκι. Νερό, νερό ηρχινήσαμε να μουρμουρίζουμε που είμαστε όλοι διψασμένοι από μέρες. Οι τρέξανε κάποιες που είχαν τα θάρητα, μα οι Τούρκοι τότε γκριέψανε. Ηρχινήσανε πάλι τα μπαμ και τα μπουμ και δίνανε διαταή στα λόγατα να έρχονται τώρα κατά πάνω μας. Μα τα λόγατα δεν ήταν μαθημένα παρά να πορπατούν και όχι να χυμούν σαν τα σλάνια. Τα λόγατά μας και τα κιωπέκια μας, εμείς οι αλατσατιανοί τα αγαπούσαμε και τα σεβούμαστε σαν τζανθρώποι και δεν υβάζανε κακό στο μυαλό τους. Γι' αυτό μας πιστεύονταν και μας υπάκουαν. Σε φτωνών τα μυαλά και τα καμώματα, κόρη μου, μήτε τα ζώα δεν ικάνανε κολυγιά. Και όσο τα λόγατα ιτσοχτούσαν στις διαταές τους, τόσο τα ταγκαλάκια γιόμιζαν φούρκα. Τα λόγατα οι καταλάβαιναν κι ας ήτανε ζώα. Αν ήξεραν εκείνα τα λογατάκια, ούλε εκείνα που μας ικάμανε οι ανθρώποι, θα λέανε πως τα πιο κακοβέσουλα ζώα στον ντουνιά είναι οι ανθρώποι. Με κλωτσιές τα πλαγιανά τους τα φουρκίσανε, στο τέλος κι αυτά οι ντάλο να κάμουν, οικοστήριξαν επάνω μας. «Ντουρ, μωρί!» τη φωνάζανε πάνω στα λόγατα που τα πιασε ατσέσο και κουτουρντίσανε να ρίχνουνε χάμο όποιον ατύχαινε να μπλέκεται στα ποδάρια τους. Εκεί δανάσοι μείνανε. Ποιος να τους σηκώσει? Όποιος ήταν κομματάκι ανήμπορος σήκωσε. Ήπεσε. Υφεύγαν οι δικοί του και τον άφηναν. Πάντως η μάνα μου η πρόλαβε και γέμισε ένα λαΐνι. Την είδαμε που γύριζε και κάναμε χαρά που θα πιούμε νερό. Μα το έδωκε στην αδελφή της τη Δεσποινιό, τη Λεχώνα, να έχει γάλα να μην κλαίει το μωρό το εψιμάκι. Μέχρι κι η δάστη βρυσούλα που ικάναμε στάση και μερικοί ή προλάβανε εκεί πιανε νερό, μόνο ντουρ και γυάλα οικούγαμε. Ύστερης, αλλαξομουτσουνάσανε για τα καλά τα ταγκαλάκια και τραβολογούσανε όποιον οι βρίσκανε. Μας επήρανε και τα μπογαλάκια που κρατούσαμε και τα σκορπούσανε στο δρόμο. Αγριεμένοι από τη χαράντος, οι γελούσανε και κοροϊδεύγανε με τις εικόνες μας και το κάτι της μας που οικοβολούσαμε. «Τσούτλου πούτλου» ή φωνάζανε και μας κοροϊδεύγανε. Η μάνα μας ήμεινε μόνο με ένα κλειστό τενεκεδάκι που ικράκιε και το άλλαζε στο δρόμο με το μωρό της αδελφής της για να ξεκουράζεται που τον ελεγχώνε. Πολύ βάρος δεν μπορούσε να σηκώσει γιατί ήταν και έγκυος. Γέμισε ο τόπος γύρω μας από ρούχα, σεντόνια, πέφκια και εικόνες. Ένας Τούρκος ήρθενε και σε μας και στάθηκε ομπρός μας. Μα τύχη μόνο είχαμε, γιατί ήτανε πιο συμμορφωμένος στη μούρη του. Ηρχήνησε να φωνάζει στη μάνα μας, μα δεν η καταλάβαινε κανένας μας, είτε έλεγε. Η θιά μας η τράβηξε εμένα και τη Βιενιό παράμερα, που είχαμε πάρει εντολή από τη μάνα μας να είμαστε πάντα δίπλα της. Φουρκισμένος ο Τούρκος, τσέδειχνε τη μάνα μου κείνο που κρατούσε. Η ζήταγε εκείνο το κλειστό το νεκεδάκι που είχε στη μασχάλη της τη μάνα μας. Μα εκείνη ήκανε πως δεν καταλάβαινε. Ήχωσε τότε το χέρι του και είχαμε να το πάρει. Υπάγωσα εκείνη τη στιγμή. Είπα «Παναγιά μου η μάνα μου». Μα εκείνη αθεόφοβη
Η τραβήχτηκε και ρχήνησε να παζαρεύει μαζί του τον Τενεκέ. Τα ταγκαλάκια τώρα ήθελανε να μην βαστούμε τίποτε. Μέχρι τότε είχα δει πάνω από 10 να τις σκοτώνουν έτσι μπροστά στα μάτια μας και ρχήνησα να κλαίω. Η αλήθεια είναι πως ήμουνα και κλαψιάρα. Μα έτσι που τον αγρίευε η μάνα μου τον Τούρκο δεν θα ήταν για καλό μας. Η μάνα μας να του φωνάζει ελληνικά, κείνος να μπαταλαλεί στα τουρκικά και εγώ μέσα στα κλιάματα δεν άντεξα και μου ξέφυγε. Δω και του βρεμά να πιω εκείνο το παλιά τενεκέ και φοβούμαι. Η μάνα μας που ήταν γιωμάτη φούρκα ξαφνικά ημέρωσε και πήρε ένα κακομυρίστικο λυπησιάρικο πάνω της. Ήταν με τη φωνή της κλαψιάρικη και ανοίγοντας τον τενεκέ που είδα κι εγώ πως είχε μέσα αλεύρι, ηρχήνησε κλαίγοντας να του λέει «Μη μου τον πάρεις βρε γιώκα μου, να κοίτα, κομματάκι αλευράκι έχω». Και πιάσε τα δάχτυλά της τα αλεύρι και το τρίψε. «Ήταν να το κάνεις βρε γιώκα μου εσύ τα αλεύρι, εγώ όπου και να πάμε, με λιγάκι νερό κάτι θα κάνω να δω πως τα παιδάκια μου να φάνε». Και του δείχνε με τσιχούφτες της όπως όταν ύπλαθε τις κεφτέδες. Ο Τούρκος κάτι τσίπε πάλι άγρια, όπως όταν έδινε διαταΐ και έδειξε στη μάνα μου με το χέρι του να προχωρήσουμε. Μας αφήκε εμάς και πήγε στους άλλους πίσω μας να κάνει τα ίδια. Μόλις η μάνα μου βεβαιώθηκε πως ο Τούρκος δεν ήταν πια κοντά μας, αλλάξομουτσούνιασε πάλι. Ήπαψε εκείνο το κακομυρίστικο που είχε πάρει και ρχήνησε να κατσαδιάζει εμένα που σήκωσα το κεφάλι μου, που μίλησα και έκλαψα. Δεν της έμοιασα καθόλου τη μάνα μου, αφόβη γυναίκα. Ήταν εμαθημένη που φεύγει ο πατέρας μου στα ταξίδια και τα κουλάντριζε ούλα μόνη της και τα παιδιά και το σπίτι και τις εργάτες. Στα γιο δίμα από πίσω, αλλά τσάτιανή. Στα γιο δίμα από πίσω.
Κωνσταντίνο Πανοχωριανή. Σαν βγήκαμε στη Μυτιλίνη, μας διώξανε από το λιμάνι, γιατί αμπουδίζαμε, λέει. Αλλά και πού να πάμε? Παένετε, λέει, στην πλατεία. Κάτσαμε σε μια πλατεία όλοι μαζί και περιμέναμε, μα κανένας μας δεν ήξερε τι. Μας είπαν στη μέση της πλατείας να καθίσουμε, γιατί γύρω είχαινε μαγαζιά και σπίτια και αμποδίζαμε τις δουλειές τους. Μα το βράδυ πιασε μια βροχή. Ήρθεν εκείνη η ταλαιπωρία μας, όλοι να την πληρώσουν οι Μυτιλινοί. Σηκωθείτε μορσείς να πάμε κάτω από εκείνο το μαγαζί που είναι από πάνω σκεπαστό και όποιος μπορεί ας μας διώξει, είπε η μάνα μου, και σκοντάγαμε να τη μιλήσουμε εμείς. Η μάνα μου και πέντε εμείς τα παιδιά και οι τέσσερις αδελφές της, οι δυο γιαγιάδες μας, μια εξαδελφούλα μας και ένα το ψημάκι το μωρό, σύνολο 14 και ένας ο παππούς 15. Ο παππούς ο Δόλιος με τη μαγκούρα κούτσα κούτσα είχε αντέξει, γιατί ήταν ο μοναδικός άντρας, βλέπεις, κιθάργε πως μας υπροστάτευε. Υπήαμε απέναντι στο μαγαζί και η μάνα μας μας τρίμωξε ούλους κοντά στον τοίχο να μην βρεχούμαστε. Να δεις χαρά που είχαμε μαγαζάτορας μόλις μας είδα απόξω. Δεν σας είπαν στην πλατεία? Τι μου ήρθατε εδώ πέρα και μου κλείσατε το μαγαζί και τη βιτρίνα? Είχε ένα κι άλλα να μας πει. Μα βούτυξε η μάνα μου τη μαγκούρα του παππού και δεν την πρόλαβε. Με βλέπεις, βρε, πως σε κοιτώ? Πάνε μέσα, μη σου κατεβάσω τα τζάμια και δεν έχεις καθόλου βιτρίνα, του πει αθεόφοβη. Δυο ή τρεις μέρες κυδανά τη βγάλαμε, μέχρι που φέραν τις σκηνές του στρατού και τις στήσανε στην πλατεία. Εμείς, επειδή είμαστε και πολλοί, μας ειδώκανε μια πελώρια. Εκεί δα μέσα δεν θυμούμε πόσο καιρό κάτσαμε, πάντως είχε χειμωνιάσει. Κάθε βράδυ που μας βάζανε για ύπνο, εγώ κρυφοκοιτούσα τσι μεγάλη ντάκαμαν. Ισκαλίζανε εκείνο τον τενεκέ με τα λεύρη και βγάζανε από μέσα λυρίτσες για να ψωνίσουν να φάμε την άλλη μέρα. Στη μαύρη αγορά ακόμα και το ψωμί μας το πουλούσαν οι Μυτιλινοί. Χώρια που μαζεύγαν τα παιδιά τους να μην παίξουν μαζί μας. Ένα βράδυ, κι δά που κοιμούμαστε μέσα στη σκηνή, ήκουσα φωνές και ξύπνησα. Είχαν ξυπνήσει όλοι, μικροί και μεγάλοι, μέσα στη σκηνή, μα εκείνη που φώναζε μέσα στη νύχτα ήτανε όξω από τη σκηνή η γιαγιά μου, η μάνα της μάνας μου. Σήκωσα εκείνο το μπερτζέτ, το μπερτζέτ της σκηνής πίσω από το κεφάλι μου και την είδα τη γιαγιά μου με τα χέρια της άχωνη στο στόμα της να φωνάζει στο βρόντο μέσα στη νύχτα. «Καλέ! Ένας χριστιανός, καλέ! Η κόρη μου, εμωραή, καλέ!» Η πλατεία ένα γύρω είχε μαγαζιά και σπίτια δίπατα το ένα δίπλα στ' άλλο. Ούτε ένα παραθύρι δεν ήνιξε. Η μάνα μας τα άσκελα ήκλαιγε και άλλη μου η γιαγιά η κοφάλαλη μούγκριζε. Μη δε πανιά δεν είχαμε πια να τσιβάλουμε. Ούλα μας τα μισοφόρια τα είχαμε σκίσει από κάτω να τα βάζουμε στο μωρό το εψιμάκι, που με τη σούρντιση που το είχε πιάσει δεν το προλαβαίναμε πια. Η θιά μου η λεχόνα μας καθησύχαζε μας τα μικρά να κοιμηθούμε. Μα πού να κοιμηθούμε με εκείνη τη φασαρία? Ήρθαν από τις διπλανές σκηνές μια κουρούπαινα, μια λαθουρίτσα και μια άλλη. Τότε ήκουσα πως η μάνα μας που ήταν έγκυος είχασε το παιδί. Από εκείνη τη νύχτα αρχινήσαμε να μετρούμε τσι πεθαμένοι μας στην Ελλάδα, γιατί οι άλλοι ήταν εχμάλωτοι. Εκείνους δεν τους κλάγαμε, γιατί θαρούσαμε πως θα γυρίσουν. Τρεις άντρες και δεν γύριζε κανένας. Ο πατέρας μας, ένας αδελφός της μάνας μας και ο άντρας της θιάς μου της Λεχόνας. Στη Θεσσαλονίκη, μετά που πήγαμε, η βράχη και το γιοργάκι μας και το χάσαμε και αυτό από πνευμονία. Το ξημέρωμα μας βρήκε να προσπαθούμε όλοι να γαλινέψουμε τον παππού μας, που ένιωθε ανήμπορος από τα γερατιά, μοναδικός άντρας ανάμεσα σε τόσες γυναίκες και μωρά. Μια που του πήραν οι Τούρκοι το γιο του, τον πατέρα μας. Μια και αποβολή της μάνας μας ήρθε και του κατσίρντισε. Μόλις ημέρωνε και λέγαμε πως του πέρασε και θα ησυχάσουμε να ξημερωθούμε, συγκονούντανε πάλι ολόρθος.
Ήβγαζε το θέση του, το πετούσε με δύναμη στο χώμα και φώναζε: «Σηκωθείτε μόρσους γούργες να πάμε στο σπίτι μας που βρήκατε τον καιρό να πάμε στις φρίτζες! Γούργες, γούργες! Σηκωθείτε μόρσους που με τούτε τη βροχή σας ήπιασε ούλες να κάνουμε μαθές οροξοχή!» Σμύρνη πατρίδα από γλυκιά, χάρη τον Έλλη χώρα. Σμύρνη πατρίδα από γλυκιά, σε βγάλει από τον ούτε στιγμή και ώρα. Δε θα σε βγάλω από τον ούτε στιγμή και ώρα. Η Σμύρνη κι αν νικάει κι αν έγινε βεράνη, η Σμύρνη κι αν νικάει κι αν έγινε βεράνη, μια Σμυρνιοπούλα να'ν καλά πάλι την ξαναφτιάνει, ο Βενιζέλος να'ν καλά πάλι την ξαναφτιάνει. Σμύρνη δεν ήσουν τουρκικιά, δεν ήσουν του Κεμάλι. Σμύρνη δεν ήσουν τουρκικιά, δεν ήσουν του Κεμάλι. Μόνο σε παραδώσανε Ιταλή κι Γάλλη, μόνο σε παραδώσανε Ιταλή κι Γάλλη. Η Σμύρνη και η Μαγνησιά βγάζουν μαύρο ντουμάνι. Η Σμύρνη και η Μαγνησιά βγάζουν μαύρο ντουμάνι. Τσες με βουρλά έχουν μεγάλο χάλι. Πέρασαν 90 χρόνια. Η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό, φίλοι, καλωσορίσατε. Μεγάλη καλησπέρα. Απόψε θέ να ζήσουμε όπως και τότε πέρα. Θα δείτε και θα ακούσετε αληθινή Βεγγέρα. Απόψε ανταμώσαμε, ξανά να γνωριστούμε. Όλοι να τραγουδήσουμε, να ξαναθυμηθούμε. Σαν παραμύθι η γιαγιά μας έλεγε πως τότε, εκεί στη Σμύρνη στη μεριά, περνούσε η ζωή καλά, γλεντούσαν οι παρέες, γι' αυτό και κανονίζανε και κάνανε βεγγέρες. Βεγγέρα θέλει λοιπόν να πει κάπου να μαζευτούμε και με μαζέ, καλό κρασί, τραγούδια θα χορέψουμε και θα κουτσομπολέψουμε, τα νέα μας τα πούμε. Απόψε κανονίσαμε να κάνουμε βεγγέρα, γι' αυτό και προσκαλέσαμε μια καλή παρέα. Απόψε φίλοι ήρθανε από την Ερυθρέα. Είναι παρέα ξακουστή, δεν είναι σαραμάρα,
αφού για δάσκαλο έχουν το Θοδωρή Κοντάρα. Για μας θα τραγουδήσουνε, για μας θα να χορέψουν και ναι, τις αλυσμόνητες πατρίδες θα πενέψουν. Φίλοι καλωσορίσατε, γλεντίστε και ξεσκάστε και στην καρδιά ξέχαστη κρατήστε αυτή τη μέρα. Απόψε θα απολαύσουμε Σμυρναίη και Βεγγέρα. Σε Ερυθρέας μια θερμή καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε αρχίσει το πρόγραμμά μας. Η κυρία Τούλα Σιδέρη με τα τραγούδια της και την παρέα της εκεί, νομίζω ότι σας συγκίνησε. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, στο μέρος με το χορό. Οι φορεσιές των χορευτών είναι αντίγραφα, οι ιατρικές, από τις φορεσιές που φορούσαν οι άντρες στην Ιωνία, σε όλα τα μικρασιατικά παράλια, από το Αϊβαλί μέχρι τη Μάκρη. Και οι γυναικείες είναι καθημερινές φορεσιές, οι πέντε είναι φερμένες από την πατρίδα. Είναι υφασμένες στα λάτσατα και στο λιθρί. Πέντε από αυτές, οι δύο τελευταίες οι κόκκινες, η μπλε η καρό, μία άλλη με λεπτό καρό και η κίτρινη, η διπλανή της, και μία καφέ είναι από τις νεότερες που έγιναν στη Νέα Ερυθρέα στη δεκαετία του 20 και άλλες είναι αντίγραφα. Είναι φορεσιές που τις διέσωσαν οι πρόσφυγες από τα χωριά της Ερυθρέας με πάρα πολύ αγάπη. Μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές σαν άλλες μικρασιατικές, αλλά για μας είναι πολύ αγαπημένες γιατί είναι οι δικές μας φορεσιές. Ξεκινάμε με ένα καραβάκι που θα το πάρουμε από εδώ, από τη Βούλα, γυαλό-γυαλό, να μας πάει στον Ανατολικό Αιγαίο. Στο Λιθρί, στο Τζεσμέ, στα Λάτσατα, στα χωριά της Μύρνης, στους γυαλούς της Φώκιας. Και θα ξεκινήσουμε με ένα συρτό τραγούδι να το ταξιδέψω θέλω στις ατάλιες στα νερά. Να το ταξιδέψω θέλω ερυπάλι. Να το ταξιδέψω θέλω ερυπάλι στις ατάλιες στα νερά. Ερυπάλι στις ατάλιες στα νερά. Με τα ψάρια να
Ένας από τους πολύ χαρακτηριστικούς χορούς των Ελλήνων της Ερυθρέας είναι ο Συρτός και ο Μπάλος. Ένα τέτοιο Συρτό και Μπάλο από την κάτω Παναγιά και την περιοχή του Τσεσμέ στη δυτική Ερυθρέα απέναντι από το Τυχείο θα δούμε τώρα. Είναι δύστιχα πάνω στο γαμήλιο σκοπό του Τσεσμέ, δύστιχα που πελεύουν την Ερυθρέα και τα μέρη που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες από τα ερυθρεώτες πρόσφυγες. Σηκώ να δω το Μωυσού σε βέρι.
Πάλινε βγήκαν στο χώρο. Να ζήσει νυφή κι ο γαμπρός, να ζήσει κι ο
Έτσι λοιπόν γλεντούσανε με κέφι στις βεγγέρες. Χορεύαν, τραγουδούσανε ευτυχισμένες μέρες. Μα μες στις μήνες στα στενά υπήρχανε και μαγαζιά με όργανα, με ορχήστρες. Τα λέγανε καφέ αμάν, με οργανοπαίχτες ξακουστούς, κοπέλες τραγουδίστρες. Έτσι αποφασίσαμε απόψε να σας πάμε στις μήνες στα καφέ αμάν, να δούμε πώς γλεντάνε και να σας παραστήσουμε τι κάνανε εκείθεν. Γι' αυτό και προσκαλέσαμε και σας παρουσιάζουμε παρέα με, το σχήμα τους φίλους μας τους δίθεν. Για μας θα το λαλήσουνε, για μας θα τραγουδήσουν και θα το καταφέρουνε στο κέφι να μας φέρουνε και όλοι να χορέψουμε, ελπίζω να μας πείσουν. Απόψε όλοι θα γεννούν, μεγάλη μια παρέα, σε όλους να αποδείξουμε ότι η ζωή είναι μικρή, μα την περνάμε ωραία. Λαούτο και κιθάρανε ο Γιάννης Καραμάνης. Το πιο γλυκόλαλο βιολί το παίζει ο Καζάνης. Παίζουν καλά τα όργανα, είναι και τραβαδούρι. Σταυρούλα λένε τις πάνω που παίζει το σαντούρι. Ο Νίκος μας ο Μιγελάς παίζει το κανονάκι και η Βιβί η Βουτσελά καλύτερο ειδονάκι. Δήθεν, αυτή η υπέροχη κομπανία που έχουμε μπροστά μας θα ξεκινήσει να παίξει μερικά τραγούδια για να χορέψει εδώ η παρέα της Νέας Ερυθρέας. Πρώτο μας τραγούδι, ένα λατσατιανό σουξέ, πανελλήνιο σήμερα, το τραγούδι Γεωργίτσα. Η Γεωργίτσα είναι ένα τραγούδι που διασώθηκε από τους λατσατιανούς στη Νέα Ερυθρέα, το έμαθε η συγχωρεμένη Κλεονίκη Τζοανάκη στη Δόμνα Σαμίου, που όλοι τους έχετε δει πώς μαθαίνει η Κλεονίκη στη Δόμνα το τραγούδι. Και από τη Δόμνα το τραγούδι έγινε πανελληνίως γνωστό και είναι σουξέ παντού σήμερα. Με τη Γεωργίτσα λοιπόν θα αρχίσουμε. Έναν ωραίο αλλά τσακιανό καρσιλάμα. Thank you.
άτομα και όπως ξέρετε από τη γειτονιά των Αρμενίων ξεκίνησε η φωτιά. Οι Αρμένοι υπέστησαν την εκδικητική μανία των Τούρκων. Αλλά θα τα αφήνουμε στην πάντα γιατί η Βεγγέρα μας απαιτεί να χορέψουμε συρτό και μπάλο γιατί αγαπάμε μια Αρμενίτσα που τη λένε Βαλκανούς.
μουσική της Λέσβου, του Αϊβαλιού και του Αδραμητιού. Η μελωδία είναι συνήθως γνωστή με τα λόγια τα πρώτα του τραγουδιού, είναι το τραγούδι «Ανάθεμα του Νέτιου και Αστόχη Αμαρτία». Και τώρα από την περιοχή της Λέσβου και του Αϊβαλιού θα πάμε λίγο πιο πάνω, στην Προβοντίδα, στο Μαρμαρά, το μεγάλο νησί, την αρχαία πιο προκόνησο που μας δίνει τα Μάρμαρα και ονόμασε όλη τη θάλασσα της Προβοντίδας έτσι. Η κυρία Τούλα Σιδέρη με την παρέα της θα μας πουν ένα γρήγορο χασάπικο από τα παλάτια του Μαρμαρά, το μεγάλο ελληνικό χωριό στο βόρειο μέρος της Προκονήσου. Εγώ είμαι του ψαρά ο γιος, ο ψαρτής και ο γραμματικός. Εγώ είμαι του ψαρά ο γιος, ο ψαρτής και ο γραμματικός. Όπου ξέρω και ψαρεύω, μαύρα μα, μαύρα μάτια μαργελεύω. Στην πρώτη μου την καμά thank you.
Πάλος, πάρα πολύ αγαπημένο στο μικρασιατικό πληθυσμό, είναι ο Πάλος από τον Μπουρνόβα, η μελωδία η Μπουρνοβαλιά, το καλέσει Παναγιά μου και Άγια μου Φωτεινή. Και αυτή το έμορφη γλυκιά πολίτησά μου και το μάθαμε από τον Κώστα Ρούκουνα.